φίλοι φίλοι του Pathfinder, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη τεχνοζήν. Συνεχίζουμε την παρουσίαση των κινητών της Huawei και σε αυτό το επεισόδιο και αυτή τη φορά τα ενία τα παίρνουν τα πληκτρολόγια. Όχι, δεν αναφερόμαστε στους υπολογιστές, αλλά στα κινητά με πλήκτρα ή αλλιώς chat phone. Θα συγκρίνουμε λοιπόν το G6620 και το Huawei Boulder. Δύο κινητά που μοιάζουν αρκετά εμφανισιακά, αλλά τόσο το εσωτερικό τους, αλλά και το concept τους είναι εντελώς διαφορετικά. Για να τα δούμε αναλυτικότερα. Με μια πρώτη ματιά, τα δύο μοντέλα μοιάζουν αρκετά, με τον Boulder να είναι λίγο μεγαλύτερο. Παρ' όλα αυτά, η μόνη ομοιότητα μεταξύ των δύο μοντέλων είναι ότι ενσωματώνουν QWERTY πληκτρολόγιο και τίποτα άλλο. Το G6620 ακολουθεί μια νεανική οπτική με χρωματιστά καλύματα σε γκρι, πορτοκαλί και γαλάζιο και απλά χαρακτηριστικά. Στην ουσία, δεν διαθέτει ούτε Android ούτε καν σύνδεση με Wi-Fi, αλλά διαθέτει εφαρμογές Facebook, Twitter και MSN Applications. Η οθόνη του έχει μέγεθος 2,4 ίντσες και κρίνεται ως ικανοποιητική για τις λειτουργίες που προσφέρει. Η κάμερά του έρχεται με φτωχή ανάλυση στο 1,3 MP, χωρίς δυνατότητα λήψη βίντεο και όπως καταλαβαίνετε, δεν ενδείκνεται για να αντικαταστήσετε την κάμερά σας. Εν ολίγης, πρόκειται για ένα κλασικό chat phone με σκοπό την ανταλλαγή μηνυμάτων οποιοδήποτε είδους. Στα θετικά του, συμπεριλαμβάνεται δυνατότητα dual SIM. Από την άλλη, το Boulder έρχεται με αναβαθμισμένη σχεδίαση και οθόνη 2,6 ιντσών, η οποία όμως είναι capacitive και επιτρέπει την αφή. Έτσι, κάποιος μπορεί και να γράφει και να υποφελείται των δυνατοτήτων αφής. Είναι γεγονός ότι μια οθόνη 2,6 ιντσών δεν είναι επαρκής για ένα τηλέφωνο αφής. Αλλά, αν κάποιος θέλει να υποφεληθεί του QWERTY πληκτρολογίου χωρίς να χάσει σε βάρος, είναι ένα απόλυτα ικανοποιητικό μέγεθος. Το Boulder έρχεται με επεξεργαστή στα 600 MHz και 256 MB RAM και την έκδοση 2,2 του Android. Η οθόνη είναι ευκρινής και ανταποκρίνεται αρκετά ικανοποιητικά στην αφή, ενώ και τα πλήκτρα έχουν πολύ καλή αίσθηση και κάποιος μπορεί να γράψει γρήγορα. Στο θέμα της κάμερας, αν και έρχεται με καλύτερη ποιότητα ανάλυσης από το G6620 στα 3,2 MP, η απουσία flash του δίνει μια μέτρια ποιότητα λήψης, ενώ το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει αναβάθμιση στο Android 2,3 μπορεί να απογοητεύσει μερικούς. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να παραμένει μια αρκετά καλή λύση στην κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι η σύγκριση μεταξύ του G6620 και του Huawei Boulder είναι άδικη, καθώς το Boulder υπερτερεί κατά πολύ όσον αφορά στα χαρακτηριστικά, κάτι που δικαιολογεί και τη διπλάσια τιμή του, χωρίς βέβαια να το κάνει ακριβό. Από την άλλη όμως, ας μην ξεχάσουμε το κοινό που απευθύνεται. Το G6620 είναι ένα καλό κινητό για νεανικά κοινά που τους αρέσει να γράφουν μηνύματα, να είναι στα κοινωνικά δίκτυα και γενικότερα να πληκτρολογούν. Όμως, το Boulder από την άλλη δεν προσφέρει μόνο δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αποτελεί ένα ολοκληρωμένο smartphone με δυνατότητες QWERTY πληκτρολογίου. Οπότε, η επιλογή θα γίνει βέβαια ανάλογα με το κοινό στο οποίο νίκεται.